Εμένα πάντως κάτι μου κάνει το δάσος. Γενικά. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά κάτι μου κάνει. Η ησυχία είναι, η ηρεμία είναι, οι μυρωδιές. Δεν ξέρω. Πάντως είναι καταπληκτική φάση. Βλέπετε εδώ το setup μου. Με το αντίσκηνο της Coleman. Βολικότατο θα έλεγα. Έχει και τρία παράθυρα. Μόνο ο πίσω τείχος εκεί δεν έχει. Οπότε όλα μια χαρά. Είναι στιγμές πράξη, φεύγεις εντελώς από όλους και όλα. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές. Και να γυρίζεις στο φυσικό σου περιβάλλον, που κάτι γνώμη μου είναι αυτό. Λοιπόν, είναι απογευματάκι. Είναι περίπου, να σας πω αμέσως, χειρολόγητο αυτοκίνητο. Είναι 4:10. Έχουμε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά λιακάδας και λίγο συννεφιάς. Θα σας δείξω λίγο ότι το σημείο στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Βλέπετε. Ανέμορφο τοπίο. Ανώμαλο τοπίο επίσης. Δεν είναι αρκετά ευθεία για να βολεύει τους κατασκηνωτές γενικότερα. Που είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσει. Επίσης δεν έχει κανέναν άλλο εδώ. Ποτέ. Οπότε ναι. Αυτές τις στιγμές όλα τις ζω μόνος μου. Είμαι πολύ πολύ κοντινούς φίλους και ανθρώπους δικούς μου. Ήταν να έρθω με το γάτο μου σήμερα, αλλά κοιμόταν, ήθελα να τον ξυπνήσω την ώρα που φεύγα. Οπότε θα είμαστε εγώ και εσείς για αυτή την περιπέτεια. Όπως λέτε, τα πράγματα είναι χαλαρά. Δεν έχω ξεπακετάρει τα πάντα. Εδώ έχω κάνει κάποιες προσπάθειες για να οργανωθώ σαν άνθρωπος. Βλέπετε εδώ γκαζάκι, αλαιόλαδο, φουκούδι, ότι είμαστε στην Κύπρο. Portable τουαλέτες εδώ. Τσεκούρια πράγματα, μορμάντιλα, ο καλύτερος φίλος του κάμπερ. Και πάρα πολλές χρήσεις. Και άλλα. Straps και κουπά. Και άμα ποτέ κολλήσουμε. Και traction boards. Δεν ξέρω πώς λέγονται traction boards στα ελληνικά. Φαντάζομαι λέγονται σανίδες. Δεν ξέρω. Θέλω να recovery boards για να μπορείς να βάλεις κάτω τα λάστιχα αν κολλήσεις λάσπη, χιόνι, άμμο κτλ. Μπορείς να πατήσεις πάνω για να γυρίσεις. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε αυτά. Τα βγάζετε. Τα βάζετε κάτω από τα λάστιχα. Πιο λίγο grip, αλλά better than nothing. Σιγά σιγά θα ανάψουμε για μια μικρή φωτιά. Για να ψήσουμε. Θα σας κάνω μια traditional συνταγή ελληνική σήμερα. Που λέγεται σπετζοφάι. Θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Για τις λεπτομέρειες. Αυτά. Χαλαρώνω λίγο, ανάβω μια φωτιά και συνεχίζω πεινασμένος και δρυμύτερος. Λοιπόν, το προσάναμα το έχουμε. Την γανάρα μας την έχουμε. Φυσερό. Ένα αναπτήρα. Το γάντι πρέπει να έχει πέσει κάπου από αλλού. Και μια σχάρα. Είναι για το ψωμάκι. Βάλουμε έτσι. Είναι για το ψωμάκι που θα μπει πάνω μετά για να γίνει το βουτί που λέμε στα κυπριακά μέσα στο σπετζοφάι που θα είναι στο τηγάνι. Λοιπόν, το trick λοιπόν με τις φωτιές μετά από πολλά fails που έκανα εγώ γενικά στη ζωή μου, το trick είναι το εξής. Δημιουργείς ένα είδος πυραμίδα με τα ξύλα σου, τα μικρά ξύλα μέσα, τα μεγάλα απάνω. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ αφήνω χώρο για να βάλω ένα από τα προσανάματα, έτσι ώστε να πάρει. Και το χαρτάκι, why not. Μετά παίρνουμε το πιο ξερό πράγμα που μπορούμε να βρούμε.
Για μένα είναι αυτά εδώ τα χορταράκια, τα ξερά. Βάζουμε στη μέση, σαν τη Φάτνη, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα μάλλον, συγγνώμη. Και τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω καν να χρειάζεται προσάναμα, οπότε θα το δοκιμάσουμε χωρίς προσάναμα. Μάλλον όχι, θα βάλω. Λοιπόν, ένα από τα προσανάματα, να σου πω την αλήθεια, και χωρίς προσάναμα, απλά να ανάψω εδώ θα πάρει, απλά να πτυράζουμε στα τελευταία, οπότε του δίνω ένα helping hand. Λοιπόν, το προσάναμά μας λοιπόν, όλα τα στεγνά μες στη μέση από κάτω, safe and sound. Παίρνει το προσάναμά μας και το βάζουμε εδώ. Και έτσι ξεκινάει μια ωραία, ισχυρή και μπαλαντσαρισμένη φωτιά. Και κάθε λίγο τις προσθέτεις ξύλα και τα λοιπά, ανάλογα με το πόσο δυνατή τη θες. Λοιπόν, επειδή ξέχασα να φέρω το μαχαίρι που κόβουμε λαχανικά, έφερα το κομάντο μαχαίρι που έχω, το οποίο είναι πάντα μέσα στο αυτοκίνητο. Και με αυτό θα κόψουμε τις πιπεριές και τα υπόλοιπα υλικά. Όπως είπα, θα φτιάξω ένα σπετζοφάι. Το σπετζοφάι είναι πιπεριές με λουκάνικα μέσα στο τηγάνι, μέχρι να μαλακώσουν όλα και να γίνουν ουσιαστικά ένα στιου, που λένε και στο χωριό μου, που να λιώνει στο στόμα. Τώρα, γιατί λέγεται σπετζοφάι, διότι στο Πήλιο, κοντά στο Βόλο, στην Ελλάδα από όπου προέρχεται και η συνταγή, στην τοπική διάλεκτο η σπέτζα είναι η πιπεριά. Και τώρα ξέρεις, φίλε ακροατή και θεατή, γιατί το σπετζοφάι λέγεται σπετζοφάι. Δύο πιπεριές είναι αρκετές. Όχι πολύ καυτερές. Αν θέλετε καυτερά, το κάνετε με μπούκοβο και chili sauce και τα λοιπά. Εμένα δεν μου αρέσουν τα πολύ καυτερά, μου αρέσουν τα mild, οπότε το κάνω με αυτόν τον τρόπο και αυτές τις πιπεριές. Κανονικά στο σπετζοφάι μπορείς να βάλεις και μελιτζάνα, οπότε θα το δοκιμάσω. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ με μελιτζάνα, έχω δοκιμάσει μόνο πιπεριές και λουκάνικο, θα βάλουμε και μελιτζάνα σήμερα. Πάμε στα λουκάνικα, όχι πολύ χοντρές φέτες και όχι πολύ λεπτές, κάπου εδώ. Το κάνω και τα τέσσερα, είναι κρασάτα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε το λαδάκι μας. Αυτόνο. Έχει λίγη στάχτη το τηγάνι, αλλά δεν πειράζει. Είναι για γεύση. Λαχανικά πρώτα. Βασικά, λαχανικά πρώτα.
Ήρθε και η σειρά για το λουκάνικο. Θα χάσαμε το ένα. Να πάρουν όλα καλά. Last but not least, τα μπαχαρικά. Έχω κάνει κάτι δικά μου εγώ, ψαγμένα εδώ πέρα. Βάζετε μέσα. Ανακατεύουμε. Κίμινο, πάπρικα, αλάτι καπνιστό και κάτι άλλο έχω βάλει. Κάτι ψηλό spicy, αλλά όχι τρελό. Λοιπόν, τα αφήνω στο τηγάνι για κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα. Να μαλακώσουν όλα και απολαμβάνουμε. Για να δέσει η συνταγή, λίγο πελτέ ντομάτας, να δέσουν όλα μαζί, να γίνουν ένα λουκούμι λαχταριστό. Τόσο περίπου. Υψηλοτελειώσαμε, είμαστε έτοιμοι για μάσα. Βλέπετε τι ωραία που έδεσε ο πελτές, συνταγάρα, τρέχουν τα σάλια μόνο που το βλέπω. Αλλά επειδή είμαι Έλληνας από τα χωριά εγώ και επειδή μου αρέσουν τα ελληνικά προϊόντα, τα μάλα, λίγη φέτα έτσι για το καλό. Αυτά είναι. Ακόμα λίγη. Αυτό είναι. Ορίστε. Φρέσκο ψημένο από τη σχάρα. Όλη η Θεσσαλία στο πιάτο σας. Λοιπόν, εγώ θα φάω, θα γλεντήσω λίγο τη βραδιά μου, θα ξεκουραστώ και τα λέμε το πρωί. Μας ξημέρωσε πολύ ωραία σήμερα. Αν και πιάσαν τα νερά χτες το βράδυ, είμαστε μια χαρά σήμερα, έχει λίγη συννεφιά, αλλά είναι ό,τι πρέπει. Για Φεβράρι γενικά είναι καταπληκτική η θερμοκρασία. Πολύ πιο ζέστη από ό,τι το περίμενα. Όχι στο level που να υδρώνεις, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, ωραίος ύπνος γενικά, τον απόλαυσα. Ησυχία, με εξαίρεση κάτι γαλοπούλες που άκουσα χτες το βράδυ, δεν έχω ιδέα που ήρθανε. Παίζει να είχα μια φάρμα εδώ γύρω, μην το πάρει καν χαμπάρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα πακετάρω, δεν θα κάνω πρωινό κτλ. Είναι περίπου 7.30 το πρωί. Δεν θα κάνω πρωινό, θα κάτσω να πακετάρω λίγο. Θα βάλω ένα podcast να παίζει στο αυτοκίνητο και σιγά σιγά την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Το spot είναι πιο καθαρά από ό,τι το βρήκα. Είχε 2-3 σκουπίδια. Κλασικοί μαλάκες. Αν μπορείτε γενικά και εσείς όταν βγαίνετε, κάντε το καλό το deed και μαζέψτε ό,τι μπορείτε. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, να το ξαναπώ. Αυτό εδώ είναι σκουπίδιο δενεκές, a.k.a. κάλαθος στα κυπριακά. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι, κυριολεκτικά είναι 20 ευρώ από το eBay, έτσι. Είναι μια τσάντα military σκηνικού, δεμένη πάνω στον τροχό. Μέσα έχει μια σακούλα και ένα μπιν. Αυτό.
Αν μπορείτε γενικά κάντε το κι εσείς, κάντε κάτι παρόμοιο. Βοηθάει πάρα πολύ στο να βρίσκουμε γενικά τη φύση καθαρή. Οπότε αν μπορείτε, κάντε το. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία, ελπίζω πέρασα κι εσείς. Έκανα τα shots μου όσο creative όσο μπορούσα. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έβγαλα, με τα πλάνα. Δεν έχω ιδέα πότε θα ξανάρθω και αν θα ξανάρθω. Αλλά θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε καλά, ευχαριστώ που μείνατε όσοι μείνατε και τα λέμε. Bye bye.